Λοιπόν, η τιμή του λαδιού πετάει, αλλά οι κλοπές πάνε σύννεφο και βλέπετε το Θέμη Κανελόπουλο. Θα του ζητήσω να κάνει 3 λεπτά υπομονή γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν θα επιστρέψουμε, ο Θέμης θα μας πει, και καλησπέρα Θέμη, μία διπλή, θα μου επιτρέψετε να πω, συμφορά για τους ανθρώπους αυτού του χώρου που βλέπετε. Μπήκαν μέσα, τους κλέψανε και μετά, σε όσο λάδι δεν μπόρεσαν να κλέψουν οι κλέφτες, έκαναν και κάτι ακόμα. Θα μας το αποκαλύψει ο Θέμης όλο αυτό το θέμα σε 3 λεπτά από τώρα. 27ο απόγευμα του Φεβρουαρίου του 2024. Είστε στο Μέγκα, βλέπετε το Live News και σας λέγαμε πριν το διάλειμμα ότι θα ξεκινήσουμε με το Θέμη Κανελόπουλο. Το λάδι έχει στοχοποιηθεί, είναι αντικείμενο κλοπής, είναι ακόμα και αντικείμενο βανδαλισμού. Και είναι κρίμα πραγματικά. Η τιμή του έχει εκτιναχθεί, έχει γίνει λοιπόν είδος πολυτελείας. Και πάρα πολύ ελκυστικό για τους κλέφτες. Θέμη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη δροσιά Μεσσηνίας. Ένα χωριό ήρεμο, κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει εδώ η πιο κινηματογραφική ληστεία σίγουρα του 2024 μέχρι τώρα. Και θα σας πω το γιατί. Έρχονται οι δράστες εδώ, 4 ανήλικοι. Σε αυτό το σημείο, ανήλικοι, προσέξτε. Ανήλικοι και κλέβουν λάδι, έτσι. Για να δούμε πού είμαστε τώρα. Ανήλικοι και έχουν πάει να κλέψουν λάδι. Χρησιμοποιούν αυτές τις δεξάμενες. Αυτές είναι οι δεξάμενες και θα σας πω πώς έχουν καταλήξει. Τι έχουν κάνει νωρίτερα? Έχουν κλέψει ένα φορτηγάκι από μία μάντρα οικοδομικών υλικών στη Μεσσίνη και φτάνουν λοιπόν γρήγορα στο χώρο αυτό. Πώς όμως φτάνουν στο χώρο αυτό? Το φορτηγάκι είχε πάνω έπιπλα. Τα αφήνουν τα έπιπλα στον χώρο τους, γιατί είχαν και την ανακαίνιση προφανώς του σπιτιού τους. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι, παίρνουν τις δεξάμενες. Παίρνουν το κλάρκ από εδώ, αφού σπάνε την πόρτα, κοιτάξτε εδώ, δημιουργούν εδώ τις φθορές στην πόρτα και μπαίνουν μέσα στον κανονικό χώρο του ελαιοτριβίου. Αυτός εδώ ο χώρος, ο οποίος βλέπετε κι εσείς, είναι γεμάτος με δεξαμενές. Αρκετές δεξαμενές που οι άνθρωποι όλο αυτό το χρόνο έδωσαν πόνο, κυριολεκτικά πόνο, για να μαζέψουν το λάδι τους. Φτάνουν σε αυτή τη δεξαμενή, 6 τόνους δεξαμενή, και τι κάνουν? Φέρνουν τις παλέτες που σας έδειξα έξω, τις φέρνουν μέσα εδώ. Με το κλάρκ λοιπόν τις τοποθετούν στο χώρο και αρχίζουν και κάνουν τη μετάγγιση του λαδιού. Γεμίζουν 2 τόνους λάδι και αμέσως μετά αφήνουν την κάνουλα αυτή ανοιχτή. Το λάδι κυλάει παντού, όπως βλέπετε κι εσείς. Είναι κάτω λάδι. Έχουν ρίξει οι άνθρωποι πυρηνόξυλο για να μην γλιστράει και έχουν άλλα προβλήματα. Και θα σας πάω για να δείτε τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει. Βανδαλίζουν ολόκληρο το χώρο, τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανήματα. Και κοιτάξτε να δείτε που φτάνει το λάδι μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Έχει φτάσει κοντά στα 200-300 μέτρα σε αυτόν εδώ το δρόμο. Παντού κάτω, περισσότεροι από 4 τόνοι λάδι. Χάνονται. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. 4 τόνοι που χύθηκαν, συν τους 2 που κλέψανε. 6 τόνους. Αδειάσανε όλο αυτό το ντεπόζιτο που είδατε. Ναι, ναι. Και οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι σε απόγνωση. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο σε απόγνωση, εδώ πλέον δεν μιλάμε για μια απλή κλοπή, μιλάμε για βανδαλισμό, μιλάμε ότι είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά για την περιοχή μας και όχι μόνο για το ελαιοτριβείο μας. Υπάρχει αγανάκτηση μεγάλη, μιλάμε για μια ζημιά άνω των 100.000 ευρώ, είμαστε σε απόγνωση, ζητάμε άμεσα μέτρα, η κατάσταση είναι τραγική. Πονάει η καρδιά μας, θέλω να σας πω. Όχι μόνο για κλοπή, για βανδαλισμό, παιδιά. Με αυτό που έχετε πάθει και με το βανδαλισμό, αυτό που περιγράφει. Φέτε, πονάει η καρδιά μας, δηλαδή σας συμπαραστεκόμαστε, είναι ο κόπος σας, είναι όλο αυτό που περιμένετε, είναι το βιό σας και έρχεται κάποιος ο οποίος λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει, δηλαδή το πιάσει αυτό, τι τιμωρία να του βάλεις. Πραγματικά. Είναι τρομερό. Να κρατήσουμε ότι μιλάμε για ανήλικους οι οποίοι φεύγουν στη συνέχεια με το φορτηγάκι. Πίσω στα βουνά γίνεται μια ολόκληρη μάχη γιατί η αστυνομία ενημερώνεται. Και αυτό μόνο θα πω και θα κλείσω. Φτάνουν με το φορτηγάκι σε χωματόδρομο στο σημείο που θα πήγαιναν το λάδι. Και εκεί τι γίνεται? Κολλάει το φορτηγάκι στο χωματόδρομο. Κατεβάζουν τις δεξαμενές χρησιμοποιώντας ξύλινες πόρτες. Για ράμπα. Κατεβάζουν τις δεξαμενές γιατί θέλαν μέχρι και την τελευταία στιγμή να πάρουν τις δεξαμενές με το λάδι. Τελικά φτάνει η αστυνομία, συλλαμβάνει τον έναν από τους 4, οι υπόλοιποι χάνονται. Οι 2 τόνοι, όπως έχουν μείνει, ό,τι έχει μείνει, επιστρέφονται στο συνεταιρισμό. Οι 4 τόνοι κυλάνε κάτω.
Θέμη μου, σε ευχαριστώ γιατί για μια ακόμα φορά και πάρα πολύ παραστατικά, πάρα πολύ άμεσα. Είναι εξαιρετικός ο Θέμης, ένα από τους πολύ αγαπημένους μας συνεργάτες. Μας έδωσες παραστατικότατα την εικόνα με αυτό που συνέβη εκεί.